Είναι η στιγμή του σεισμού. Να καλησπερίσουμε τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, τον κύριο Άκη Τσελέντη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας από εσάς να μου πείτε πώς εξελίσσεται αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα. Γνωρίζω ότι είχατε και μία επαφή όλοι οι επιστήμονες πριν από λίγες ημέρες. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο καταλήξατε όσον αφορά το σεισμικό γεγονός της Κρήτης. Λοιπόν, όχι πριν λίγες ημέρες. Πριν από λίγο τέλειωσε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Θα βγει μια ανακοίνωση από την Επιτροπή, δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα πει. Εκείνο το οποίο όμως θα πω προσωπική μου άποψη ότι ήταν το κυρίως γεγονός. Άρα μιλάμε ότι τα 5,8 ρίχτερ, όχι τα 6 τα οποία άκουσα, τα 5,8 ρίχτερ ήταν το κυρίως γεγονός. Βέβαια θα έχουμε μια ισχυρή μετασεισμική ακολουθία, αυτό είναι γνωστό. Μας έπιασε εξαπίνηση ο σεισμός, δεν περιμέναμε να δώσει τόσο μεγάλο σεισμό. Εγώ τον περίμενα γύρω στο 5-5,2 και παρά τα αυτά το όλο το καλοκαίρι φώναζα να προσέχουν οι κάτοικοι τα πέτρινα τα σπίτια. Δυστυχώς έγινε λίγο πιο μεγάλος και έγινε στο νότιο κομμάτι του ρήγματος του Καστελίου, το οποίο δεν φαινόταν, αλλά φάνηκε ότι αυτό ήταν το οποίο δεν είχε ενεργοποιηθεί ακόμα. Άρα μας λέτε αυτό το σημαντικό που προκύπτει από αυτήν την επικοινωνία, συνάντηση που είχατε όλοι οι σεισμολόγοι και οι ειδικοί, ότι ο κύριος σεισμός είναι αυτά τα 5,8 ρίχτερ. Δεν μιλάω ότι είπε επιτροπή. Πολλές φορές εγώ διαφωνώ με επιτροπές. Mm-hmm. Εγώ μιλάω με όργανα. Επειδή στην περιοχή έχω βάλει όργανα και έχω αποτυπώσει πλήρως ότι γίνεται με μεγάλη ακρίβεια. Έχετε δει κάποιους κάρτες που έχω δημοσιεύσει, πιστεύω. Βεβαίως. Λέω ότι ήταν κατά 99,9% ο κυρίως σεισμός. Τώρα η Επιτροπή μπορεί να πει πιθανώς και τα διάφορα θέματα. Εγώ δεν μιλάω, δεν θα ασχοληθώ, δεν σχολιάζω την Επιτροπή. Όχι. Τη σέβομαι. Μαζί σας μιλάμε, εσείς λέτε την αυτό που γνωρίζετε. Αλλά εγώ μιλάω ως Τσελέντης τώρα. Μιλάω ως Τσελέντης. Βεβαίως. Το αντιλαμβάνομαι. Επειδή είπατε ότι δυστυχώς θα διαρκέσει πολύ αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα χρονικά. Ναι. Πόσο μπορεί να κρατήσει, γιατί έχουμε ήδη και αυτό το παρελθόν των 3 μηνών με την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή πριν του κυρίου σεισμού σήμερα το πρωί. Ναι. Ακούστε κάτι, κάθε ακολουθία έχει κάποια παράμετρο. Εγώ είχα δει το καλοκαίρι ότι η παράμετρος αυτή ήταν πολύ διαφορετική από τη συνηθισμένη. Γι' αυτό έλεγα ότι θα κρατήσει για καιρό, για μήνες ακόμα. Για παράδειγμα, είναι μια παράμετρος που λέγεται παράμετρος B. Αυτή ήταν, πρέπει να είναι κοντά στο 1. Ήταν 0,6. Φαινόταν δηλαδή ότι θα συνεχιστεί αυτή η ακολουθία. Ενώ στη Θήβα είναι κοντά στο 1. Εκεί δεν ανησυχώ. Τώρα, για πόσο καιρό θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Η περιοχή θα δουλέψει ακόμα για αρκετούς μήνες, δυστυχώς, γιατί είχαμε την σημερινή εξέλιξη του φαινομένου αυτού. Βέβαια, μπορεί να δώσει, ας πούμε, και 5,2-5,3. Θεωρητικά είναι πιθανό, αλλά εγώ το βλέπω το πολύ γύρω στο 5 να δίνει τώρα. Αλλά αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει πάλι. Εντάξει, γιατί ήδη τα σπίτια είναι πολύ ευάλωτα. Να καταλάβετε ότι η επιταχύνση που δεχτήκαν σήμερα τα σπίτια δεν έχουν ξαναγραφτεί σε ελλαδικό χώρο. Ήταν 0,8 του G. Με το 1G. Απογειώνεται ο άνθρωπος. Να καταλάβετε. Σηκώνεται από το έδαφος. Οπότε 0,8 τη G. Καταλαβαίνετε ότι δέχτηκαν τα κτίρια και μάλιστα αυτά τα παλιά πέτρινα κτίρια. Αλλά εξηγείται αυτή η μεγάλη καταστροφή. Χωρίς να είμαι ειδικός, με αυτή την επιτάχυνση που μας λέτε τώρα, είναι και ένα crash test για τις αντοχές του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Δηλαδή, μια ανάσα από το επίκεντρο είναι και μια πόλη όπως το Ηράκλειο. Ακούστε κάτι, το επίκεντρο ήταν ακριβώς κάτω από το Αρκαλοχώρι. Στο Ηράκλειο είχαμε πολύ μικρότερες επιταχύνσεις. Mm-hmm. Πάντως το Ηράκλειο είναι δομημένο σχετικά καλά με τον σύγχρονο αντισυμικό κανονισμό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων, εντάξει, αυτές είναι λίγες. Κάποιες περιπτώσεις παλιών πετρόκτιστων κτηρίων στην παλιά πόλη π.χ. Αλλά γενικά το Ηράκλειο ως πόλη, ως αστικός ιστός, είναι δομημένο με σύγχρονους αντισυμικούς κανονισμούς. Δεν φοβάμαι για το Ηράκλειο και δεν φοβάμαι για έναν άλλο λόγο. Επειδή έχουμε αποτυπώσει και τα ρήγματα του Ηρακλείου, δεν βλέπουμε καμία ενεργοποίηση των ρηγμάτων αυτών, τα οποία είναι μικρά βέβαια, αλλά δεν φαίνεται να ενεργοποιούνται καθόλου. Έχουν ενεργοποιηθεί το ρήγμα του Καστελίου και κάποια παράλληλα με αυτό ρήγματα, μικρά βέβαια, με διεύθυνση βορρά νότο-δυτικότερα. Προς το Ηράκλειο μετατόπιση δεν βλέπουμε. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το επίκεντρο είναι το Αρκαλοχώρι, το γνωρίζουμε από το πρωί. Θα μπορούσε αυτό που έχει συμβεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος να είναι το μικρότερο κακό με αυτή την επιτάχυνση που μας είπατε νωρίτερα. Γιατί ναι, έχουμε πάνω από 1000 σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, όμως φαίνεται να άντεξει η περιοχή σε αυτή την ισχυρότατη σεισμική δόνηση. Όταν έχει σπίτια, 1000 σπίτια γκρεμισμένα, τι άντεξε. Δεν μπορεί να πει ότι άντεξε, γιατί όταν ο δομικό ιστό μια περιοχή είναι γενικά άθλιο, όχι, δεν άντεξε. Και ήταν ο δομικό ιστό έτσι άθλιο, γιατί δεν είχε χτυπηθεί ποτέ από σεισμού στο παρελθόν. Είδατε, η Καλαμάτα, ας πούμε, το 86, μετά από λίγο έγινε καινούργια πόλη. Δεν ήταν η παλιά Καλαμάτα που είχε τα παλιά τα κτίρια και πέσανε όλα. Τώρα, η περιοχή αυτή δεν μα είχε δώσει δείγματα για ισχυρό σεισμό
τα τελευταία 300 χρόνια, 400. Γι' αυτό το λόγο και τα σπίτια παραμένανε με αυτές τις συνθήκες όπως ήταν χτισμένα. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι άντεξε. Λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των κατασκευών, όχι, δεν άντεξε. Και μου έκανε και εντύπωση και κάτι άλλο. Έχω πολλούς φίλους που μένουν και σε σύγχρονα σπίτια στο Αρκαλοχώρι, σύγχρονα, δηλαδή 20 ετίας. Αποκλεισμένο σκυρόδημα. Και αυτά επέστησαν σημαντικές ζημιές. Και μερικά μάλιστα ήταν και κατάλληλα. Γι' αυτό λέω ότι να αποφεύγουμε να μπαίνουμε κατά την περίοδο αυτή σε σπίτια τα οποία έχουν κάποιο βαθμό αστοχίας. Και πάντα πολλές φορές, σπίτι μας να ρωτάμε μηχανικό. Πολλές φορές στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, έχουμε δει απώλειες από μετασεισμούς λόγω της απροσεξίας των πολιτών και της βιασύνης να μπουν μέσα σε ένα χώρο για να κάνουν τη δική τους αυτοψία μέσα στο νοικοκυριό τους. Ορθώς το τονίζεται αυτό, να το επαναλάβουμε και εμείς. Έκλεισε ο κόσμος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακριβώς. Υπάρχουν ερωτήματα από τηλεθεατές που είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και ρωτάνε εσάς το εξής. Αν ένας ισχυρός μετασεισμός πάνω από 5 ρίχτερ θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα σε κτίρια με τραυματισμούς και σε σημεία που δεν επλήγησαν, δεν είναι στο επίκεντρο του σεισμού. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται εμβάλλοντες στην πόλη του Ηρακλείου, όπως είναι η Αγία Τριάδα ή η Χρυσοπηγή, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα από αυτούς τους μετασεισμούς σε περιοχές εκτός του επικέντρου. Αν το επίκεντρο είναι ανατοπισμένο προς το Ηράκλειο, ναι. Τώρα το Ηράκλειο δεν έπαθε ποτέ τίποτα με ένα σεισμό του 5,8. Εντάξει, γιατί να πάθει με το 5. Απλώς είναι περιοχές στο Ηράκλειο οι οποίες είναι πιο πολύ ευάλωτες. Με τα παλιά κτίρια, με τα αυθαίρετα τα πολλά, αλλά στο Ηράκλειο υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχω εντοπίσει εγώ. Είναι οι στενοί δρόμοι, τα στενά σοκάκια. Είναι περιοχές που έχουμε πολύ στενά σοκάκια εκεί πέρα. Και ένας ισχυρός μετασεισμός, αν περνάει κάποιος εκεί μέσα, μπορεί να του πέσει στο κεφάλι κάποιο ακροκέραμο. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ναι, αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή, αν δυνατόν, να αποφεύγουμε στην περίοδο, αυτή να παραμένουμε σε αυτά τα στενά σοκάκια. Ας περνάμε, αλλά ας παραμένουμε. Έχετε αναθεωρήσει την άποψη που σας άκουσα και νωρίτερα να λέτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ενεργοποίησης γειτονικών ρηγμάτων από αυτό το ρήγμα στο Αρκαλοχώρι? Επειδή σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι αν έχουμε μετατόπιση της σεισμικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να επηρεαστεί. Απάντησα στο ερώτημα του ακροατή σας που λέει για τα 5 ρίχτερ. Είπα τα 5 ρίχτερ, αν γινόταν κάτω από το Ηράκλειο, ήταν διαφορετικά. Γι' αυτό απάντησα για μετατόπιση. Ναι, ναι. Μετατόπιση δεν βλέπουμε. Το δίκτυο το οποίο βάλαμε στην περιοχή του Ηρακλείου, αυτό το λόγο έχει. Να δούμε την συμπεριφορά των ρηγμάτων του Ηρακλείου. Και παράλληλα είδαμε και την συμπεριφορά των ρηγμάτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Δεν είδαμε κάποια μετατόπιση. Το Ηράκλειο από κάτω έχει πολλά ρήγματα, μικρά ευτυχώς. Εκείνο το ρήγμα το οποίο λίγο με έχει προβληματίσει είναι το ρήγμα του Γιούχτα, που είναι βόρεια των Μασουλιών κοντά στις Αρκάνες, αλλά και αυτό δεν δείχνει να έχει δυναμικό για πάνω από 5 ρίχτερ και δεν δείχνει να έχει ενεργοποιηθεί πλήρως. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια επίκεντρα κοντά στο ρήμα του Γιούχτα, αλλά δεν με προβληματίζει προς το παρόν. Επειδή εδώ στο πάνελ είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, θα θέλατε να λειτουργήσετε συμβουλευτικά στον Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως δεν ξέρω και αν και ο κύριος Πατακός θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τσελέντη. Κύριε Τσελέντη. Ναι, λοιπόν, ακούστε, κατά εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι γενικά το Ηράκλειο είναι μια πολύ δομημένη, καλά και οργανωμένη πόλη. Απλώς ας κοιτάξουμε λίγο την παλιά πόλη και οι περιοχές που έχουμε τα παλιά κτίρια, όπως επίσης ας κοιτάξουμε λίγο με τους μηχανικούς μας κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κάποιο βαθμό αστοχίας, γιατί έχω ακούσει ότι κάποιες κατοικίες έχουν υποστεί κάποια αστοχία, παλιές βέβαια, κατοίκητες κατοικίες. Αυτές λοιπόν ας αφαιρέσουμε τα ευάλωτα αυτά στοιχεία, να μην είναι κοντά σε περιοχές όπου περνούν διάφοροι κάτοικοι του Ηρακλείου. Και γενικά λέω τη συμβουλή μου, την οποία είπα και πιο πριν, ότι να αποφεύγουμε να παραμένουμε στα στενά σοκάκια του Ηρακλείου. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο, γιατί ένας ισχυρός μετασεισμός μπορεί να προκαλέσει κάποια πτώση κάποιου οικοδομικού κομματιού. Τώρα, το άλλο το οποίο έχω να πω είναι ότι τα ρήγματα του Ηρακλείου, τα οποία τα γνωρίζουμε τα πιο πολλά, τα έχουμε καρτογραφήσει, τα έχουμε μελετήσει, τα οποία είναι κάτω από την πόλη, είναι μικρά γενικά, δεν φαίνεται να έχουμε κανένα επίκεντρο σε αυτά. Μόνο βλέπουμε μια μικρή μετατόπιση παράλληλα δυτικά προς το ρήγμα του Καστελιού, δηλαδή δυτικότερα, σε κάποια άλλα μικρότερα ρήγματα. Όχι όμως σε κάποιο μεγάλο ρήγμα. Πριν από λίγα λεπτά, είχαμε μία ακόμα ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κύριε Τσελέντη. Ναι, εγώ τώρα μου έρχεται και στο κινητό συγκεκριμένα. Ναι, 4,4 ήτανε. 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Άρβης, το κάτω από το Αρκαλοχώρι. Ναι. Είναι ουσιαστικά στο ίδιο ακριβώς σημείο, 4,4 ρίχτερ όπως μας λέτε, βεβαίως, και μας πληροφορείτε τώρα.
Και είναι καλό αυτό που γίνεται, γιατί πρέπει να έχουμε τέτοια γεγονότα. Αλλή μόνο αν δεν είχαμε. Πρέπει να έχουμε. Άρα αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα προκαλεί και μία εκτόνωση μετά τον κύριο σεισμό. Θα κρατήσω όμως αυτό που μας είπατε, ότι θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς. Και όχι με την ίδια συχνότητα. Ακούστε κάτι. Μην νομίσει ο κόσμος ότι όπως σήμερα κάθε 5 λεπτά καταλαβαίνει ένα σεισμό θα γίνει για πολλούς μήνες. Απλώς θα αραιώσει η συχνότητα εμφάνισης αυτών των φαινομένων. Αλλά για ένα διάστημα αρκετών μηνών είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποιο μεσαίο μεγέθους μετασεισμό. Λοιπόν, ας έχουμε το νου μας για αυτό το πράγμα. Όπως επίσης να αποφεύγουμε τις κατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί αστοχία. Δεν λέω για τα πέτρινα. Τα πέτρινα εννοείται, ούτε καν τα πλησιάζουμε. Mm-hmm. Και να ελπίζω βέβαια να μην έχουμε το φαινόμενο στην Ελασσόνα, όπου ο κόσμος ακόμα είναι έξω σε ατροκόσπιτα. Ελπίζω αυτή τη φορά η πολιτεία να δράσει πιο γρήγορα. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Ηράκλειο, θέλετε να θέσετε ερώτημα στον κύριο Τσελέντη? Όχι, διότι η απορία που είχα, το θέσατε εσείς κύριε Δασκαλάκη, επειδή είναι γνωστό ότι το Ηράκλειο είναι χτισμένο και γενικά όλος ο πολεοδομικός ιστός πάνω σε δύο ρήγματα, μικρά ρήγματα, όπως είπε ο κύριος Τσελέντης. Και απαντήθηκε αυτή η απορία που είχα. Οπότε δεν έχω να κάνω κάποια ιδιαίτερη ερώτηση σχετικά με την επικινδυνότητα. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, νομίζω. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Ένα ερώτημα που θέτουν πάρα πολλοί τηλεθεατές αυτή τη στιγμή είναι, πέρα από αυτή την μετασεισμική δραστηριότητα που μας λέτε ότι θα είναι πάρα πολύ έντονη, τι πρέπει να γίνει με τα σχολεία. Δηλαδή, πρέπει να τρέξουμε, φαντάζομαι, άμεσα να δούμε ποια είναι η εικόνα στα σχολικά συγκροτήματα και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και από τι απόσταση από το ρήγμα θα πρέπει να ελεγχτούν τα σχολεία μετά από αυτήν τη μετασεισμική δραστηριότητα. Δηλαδή, πρέπει να ελέγξουμε ενδελεχώς και τα σχολεία, να υποθέσω, του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και των όμορων δήμων με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Ακούστε κάτι. Η εμπειρία μου στο γεωδυναμικό έχει δείξει ότι μετά από κάθε σεισμό ισχυρό, τα πρώτα τα οποία παθαίνουν ζημίες είναι τα σχολεία. Όταν ήμουν στα Καλοχώρη, τότε πήγα να επισκεφτώ το σχολείο εκεί. Μου λένε δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Πραγματικά δεν είχε πάθει αστοχία εκείνο το σχολείο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είδατε τι βαθμό αστοχίας είχε. Γιατί είχαμε μεγαλύτερο γεγονός. Μετά από τον κύριο σεισμό. Μετά τον κύριο σεισμό. Ναι, είναι όλοι οι μετασεισμοί μετά από το. Πιο πολύ από τα 4 Ρίχτερ. Τώρα, για να έχετε μια εικόνα το τι έχει γίνει εκεί κάτω, αν δείτε εδώ σε αυτό το χάρτη, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, με το κόκκινο είναι όλοι οι σεισμοί, είναι 2.500 σεισμοί που γραφτήκαν από τον Ιούνιο μέχρι τώρα και οι σημερινοί μαζί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει γίνει εκεί πέρα. Με το αστέρι είναι το επίκεντρο και με το τετράγωνο είναι το ρήγμα, το ρήγμα του Καστελίου, το οποίο βυθίζεται κάτω από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Είναι απίστευτη. Άρα, λοιπόν, αυτή η εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε πόσο εντονή είναι αυτή η σεισμική δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες στην περιοχή, με αποκορύφωμα βεβαίως σήμερα τα 5,8. Και όχι μόνο αυτό, βλέπετε και με τι ακρίβεια την έχουμε αποτυπώσει. Γιατί βγήκαν διάφοροι και λένε ήταν άγνωστο το ρήγμα κτλ. Το ρήγμα ήταν γνωστό. Να είναι καλά ο Δήμαρχος, ο κ. Λαμπρινός, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να βάλουμε παραπάνω όργανα. Και πραγματικά επίσης. Είδαμε και κάτι άλλο. Είδαμε ότι δεν έχουμε μετατόπιση προς τα ρήγματα του Ηρακλείου. Τα ρήγματα του Ηρακλείου δεν έχουν κανένα, μα κανένα, μικροσεισμό. Ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε για μετασεισμούς που θα μπορούσαν να είναι πάνω από 5 Ρίχτερ. Θα μπορούσαν να είναι και παραπάνω από ένας. Δηλαδή να δούμε μία μετασεισμική δραστηριότητα τα επόμενα 24 ώρα με σεισμούς εκεί κοντά ή πάνω από τα 5 Ρίχτερ. Κοιτάξτε κάτι. Σύμφωνα με τη θεωρία τη σεισμολογία, ένα σεισμό 5,8 μπορεί να μα δώσει και 5,4 μετασεισμό. Η πιθανότητα αυτή είναι μικρή. Αδιαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι γύρω στο 4,7-4,8 εκεί θα είναι το όριο. Και δεν θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα είναι πάνω από 5,1, ξέρω εγώ. Αν θα είναι, θα είναι 1-2. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Μπορεί να γίνουν σήμερα, μπορεί να γίνουν αύριο, μπορεί να γίνουν μετά από ένα μήνα, μετά από 5 μήνες. Και δεν, η συχνότητα των μετασεισμών δεν θα είναι ίδια που είναι τώρα, που έχουμε κάθε 5 λεπτά κάποιον μετασεισμό. Θα αραιώσει πολύ, θα γίνονται ένα την ημέρα, μετά ένα την εβδομάδα. Αλλά πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γι' αυτό πάντα πρέπει να καταλάβουν οι κάτοικοι, το έχω πει και πιο πριν αυτό, ότι κάθε φορά που μπαίνουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι ήδη ετοιμόροπο, κινδυνεύουν. Από τα σεισμικά φαινόμενα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο, υπάρχει κάποιο που να μπορεί να συγκριθεί με αυτήν τη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη? Και να προσθέσω και κάτι. Στο σεισμό της Σάμου, οι νεκροί, τα δύο παιδιά, προέκυψαν από μετασεισμό περνώντας από αυτόν τον δρόμο με τον τοίχο που κατέρευσε.
Άρα να επαναλάβουμε αυτό που είπατε και νωρίτερα, ναι, ότι ένας μετασεισμός ή η μετασεισμική δραστηριότητα μπορεί να έχει πιο άσχημες συνέπειες όσον αφορά τους τραυματισμούς ή θύματα σε σχέση από τον κύριο σεισμό. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει η Κοζάνη Γραβενά, η Ελασσόνα. Τώρα έχουμε τη Θήβα που δουλεύει συνέχεια η Θήβα. Βέβαια εκεί οι παράμετρες είναι άλλοι. Εκεί δεν μας δείχνουν οι παράμετροι ότι θα έχουμε συνέχεια με μεγάλα γεγονότα. Ενώ στο Αρκαλοχώρι, από το καλοκαίρι το έλεγα, ότι η ακολουθία θα συνεχιστεί γιατί οι παράμετροι που καταγράφαμε ήταν διαφορετικοί από αυτούς του οποίους πρέπει να είναι σύμφωνα με τη θεωρία. Βέβαια, δεν είχα πιστέψει και εγώ το καλοκαίρι ότι θα έχουμε 5,8 ρίχτρα. Γι' αυτό έλεγα στον κόσμο, μακριά από τα πέτρινα σπίτια, αλλά γύρω στο 5,5-5,2 το περιμένω. Δυστυχώς μας διέψευσε η φύση, γιατί έγινε στο νότιο κομμάτι του ρήγματος του Καστελίου, το οποίο δεν ήταν φανερό.